χιλιάδες. Και έχουμε θανάτους στο μεταξύ καταγράψει. 14.000, η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, 14.000 τιμωρία. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία ήδη από την πρώτη μέρα τι έκανε σαν το σοβαρό ζήτημα. Κατήργησε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αφαίρεσε το ΆΜΚΑ από τα προσφυγόπουλα. Έβγαλε έξω από τα σχολεία. Δεν νομίζω ότι αυτό και το να θεωρεί κάποιος ότι έχει μια αποτρεπτική πολιτική, εργαλειοποιεί δηλαδή τον πόνο. Λέει ότι αν υποφέρουν μανάδες με παιδιά, που είναι πρόσφυγες, που έρχονται ταλαιπωρημένοι, που έχουν δώσει τα πάντα για να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους στη ζωή, τίποτα περισσότερο, ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά. Αυτό είναι πέρα από κάθε λογική, αλλά είναι και πέρα από το ενωσιακό δίκαιο και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι πρόβλημα για κάποιες περιοχές. Δηλαδή, στο βαθύ ιδιαίτερα. Μα προφανώς. Γιατί συσσωρεύτηκαν τόσοι άνθρωποι στη Μόρια, διότι πάγωσαν με τα εγκαταστάσεις του στην Ελλοχώρα. Και οι αξιολογήσεις των αιτήσεων ασύλου προφανώς και έγιναν πολύ πιο γρήγορα. Να πούμε ότι η χώρα μας είναι εξαιρετικά επιβαρημένη. Έρχεται λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και λέει ότι εμείς θα κάνουμε πιο γρήγορα, θα διεκπεραιώνουμε τις αιτήσεις ασύλου στους 9 μήνες, ενώ σήμερα είναι 6. Καταλαβαίνετε ότι ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα προφανώς δεν μπορεί. Δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζει το. Για να ολοκληρώσουμε αυτό το κεφάλαιο. Με λαϊκισμό θα πρέπει να αποκτήσει πρόβλημα. Δεν συμφωνείτε. Ελάτε να κάνουμε μία συζήτηση διαλογική για να βγάλουμε συμπέρασμα. Πείτε μου, σας παρακαλώ, από τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που βρίσκονται σήμερα στην Ελλάδα, από τον όγκο των ανθρώπων που έχουν μπει στην Ελλάδα, πώς είναι οι πρόσφυγες? Να σας πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΠΑ της Αρμοστίας, πώς είναι το 75% πώς έχουν πάρει άσυλο, δηλαδή. Επιτρέψτε μου. Όχι. Πάτε να απαντήσετε κάτι άλλο. Πόσοι έχουν πάρει άσυλο? Θα σας απαντήσω πρώτα. Όχι. Ας κάνουμε μια κουβέντα. Δεν έχω τα στοιχεία μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Θα σας πω όμως. Θα σας τα πω εγώ. Ακριβώς, λοιπόν, επειδή δεν έχω τα στοιχεία. 1820 άνθρωποι. Όχι, κύριε Ανατοπούλου, σας παρακαλώ. Όχι, αυτό που κάνετε εσείς. Εγώ θέλω να κάνουμε μια συζήτηση ουσίας. Λοιπόν, να το πω απλά. Από τις χιλιάδες των ανθρώπων που έχουν μπει από το 2015 στην Ελλάδα, όλες και όλες έχουν ξεκαθαρίσει 1.820 περιπτώσεις. Που δόθηκε. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι πάνω από τα εξάρχεια, πετάει ντρόν. Δηλαδή συνεχίζεται προφανώς η επιχείρηση. Ή κάτι μπορεί να έχουν εντοπίσει. Λάζω. Ντρόουν της αστυνομίας προφανώς είναι αυτό και όχι δικό σου. Ναι, πολύ σωστά. Έχουν ανεβάσει, έχουν υψώσει και ντρόουν εδώ οι άνδρες της αστυνομίας. Ελέγχουν την περιοχή γιατί σας είπαμε και πριν, άδειασαν το κτίριο το οποίο είχε περίπου 50 μετανάστες πρόσφυγες. Αν υπολογίσετε το πούλμαν, χωράει τόσα άτομα. Περιμένουμε βέβαια και την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Πετάει και ντρόουν παράλληλα, ίσως για να μην υπάρχει κάποια, ας πούμε, κάποιος πρόσφυγας μετανάστης, ίσως να ξεφύγει σε κάποιο από τα στενά. Αν και δεν είναι επιχείρηση. Μπορεί να μην είναι αυτό, μπορεί να είναι για άλλο λόγο. Μπορεί να είναι για άλλο λόγο. Δεν είχαμε αντιδράσεις. Έτσι, τις ταράτσες των σπιτιών, των πολυκατοικιών, προφανώς θα ελέγχουν. Μήπως κάποιοι βρίσκονται σε ταράτσες. Σπιτιών και πολυκατοικιών που βρίσκονται στα εξάρχεια. Είναι σε γειτονική. Απόσταση από το κτίριο που ήταν υποκατάληψη. Λοιπόν, έγινε η επιχείρηση. Εμείς θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Χρωστάμε στον κύριο Αμυρά δύο κουβέντες. Να πούμε και δύο κουβέντες για τα άλλα. Πήγαινε μια επιχείρηση στα εξάρια. Βέβαια. Όποτε ερχόσαστε εσείς. Ναι. Όποτε έρχεται η κυρία Ανατοπούλου. Σωστά. Μάλλον σας συμπαθεί ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Λοιπόν, Μανώλη μου, είπαμε ότι θα κάνουμε μια μικρή διακοπή.